ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή. Καλώς ήρθατε φίλοι μας, Πειραϊκή Εκκλησία, ραδιοπαραμυθία, εδώ είμαστε και πάλι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Εμείς βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο και θα έχουμε σύντομα, σε πολύ λίγο κοντά μας, τηλεφωνικά τον πατέρα Ιάκωβο, έναν ιδιαίτερο ιερέα, ο οποίος μονάζει στην όμορφη Κέρκυρα. Θα πούμε περισσότερα για αυτόν στη συνέχεια, γιατί βρίσκεται, μονάζει και μιλά για μια σπουδαία ασκήτρια, την γερόντισσα Αναστασία. Και έχει να μας πει πολλά και ιδιαίτερα, αλλά και για τη δική του ζωή. Μείνετε εδώ λοιπόν συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία για να ακούσουμε όσα όμορφα έχει να μας πει και στα οποία θα μας ξεναγήσει ο πατήρ Ιάκωβος. Ο Βαγγέλης Φακιανάκης σας καλωσορίζει με την όμορφη επιλογή της μουσικής και η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, υπεύθυνη επικοινωνίας. 210-41-18-602 και 640 τα τηλέφωνα για την επικοινωνία μαζί σας. Και ένα βιβλίο που είναι πάρα πολύ καλό και σας το προτείνουμε, είναι «Το κλειδί». Είναι νέο βιβλίο της Άννας Ιακώβου που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους. Κυκλοφορεί με CD, στο οποίο για πρώτη φορά η συγγραφέας αποδίδει όλο του το κείμενο. Η εικονογράφηση είναι της Εύας Καραντινού και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Άθος». Διαβάζω λίγα λόγια της πρωταγωνίστριας γιαγιάς Δωρούλας από το εξώφυλλο. «Μικρή μου Ασία, θυμάσαι που σε κρατούσα στην αγκαλιά μου και σου έλεγα ανάμεσα σε εκείνα τα μακρόσυρτα, λυκνιστά ο-ο που έχουν τα νανουρίσματα πως είσαι η Ανατολή, του ήλιου και του φεγγαριού η Ανατολή, της πουλιας και του αυγερινού η Ανατολή». Ένα όμορφο βιβλίο λοιπόν, «Το κλειδί» της Άννας Ιακώβου από τις εκδόσεις «Άθος», η πρότασή μας. Σε παλαιότερη εκπομπή, φίλοι μας, είχαμε μιλήσει για την γερόντισσα Αναστασία, μία ασκήτρια την οποία βρήκαμε σε κάποια γραφόμενα, σε κάποιο βιβλίο. Βρήκαμε πως έζησε μια ιδιαίτερη ζωή, μάλιστα, στο μοναστήρι της Κυράς των Αγγέλων στη Λευκύμη, νότια της Κέρκυρας. Μας είχε εντυπωσιάσει ο βίος της, η ταπείνωσή της, αλλά και η διωγμή. Σας είχαμε διαβάσει τότε και μάλιστα είχατε ανταποκριθεί και μας είχατε ρωτήσει να σας πούμε περισσότερα για εκείνη. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και συναντήσαμε τον πατέρα Ιάκωβο, ο οποίος είναι τώρα εδώ και 1,5 χρόνο μοναχός, ιερομόναχος, στο μοναστήρι της Κυράς των Αγγέλων. Ο πατήρ Ιάκωβος έχει τη δική του πορεία και περιπέτεια πάνω στην ορθόδοξη πίστη, στην εκκλησία μας. Μας έρχεται από το Βλαδιβοστόκ, από την Ρωσία. Στην κομμουνιστική εποχή μεγάλωσε και γεννήθηκε της Ρωσίας.
Δεν είχε καμία σχέση με την εκκλησία, αποκτά όμως στα 20 του χρόνια σχέση με το Θεό, ο οποίος ήταν ανύπαρκτος στη ζωή του. Φτάνει στο Άγιον Όρος, στη Μονή Δοχειαρίου, όπου μένει αρκετά χρόνια και εν συνεχεία βρίσκεται και μονάζει στην Μονή της Κυράς των Αγγέλων. Εκεί όπου η Αναστασία, η Γερόντισσα, εκδιώχθη, έζησε, προσευχήθηκε, φωτίστηκε και έχουμε θαυμαστά γεγονότα που έγιναν εκεί. Τώρα ο πατήρ Ιάκωβος μιλά στους προσκυνητές για την γερόντισσα αυτή, την γερόντισσα Αναστασία, και μας γίνεται όλο και πιο γνωστή και χαιρόμαστε που ήρθαν έτσι τα πράγματα, τον συναντήσαμε και μας μίλησε για όλα αυτά. Τηλεφωνικά θα είναι κοντά μας σε λίγο, σε πολύ λίγο, για να τα πει και σε εσάς. Συνομιλούμε με τον πατέρα Ιάκωβο από την Ιερά Μονή Κυρά των Αγγέλων που βρίσκεται στην Κέρκυρα. Είπαμε προηγουμένως λίγα λόγια για εκείνον και ζητάμε την ευχή του ξεκινώντας. Την ευχή σας, πατέρα Ιάκωβε. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας ελεεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές και που δεχτήκατε να μοιραστείτε μαζί μας την ζωή που εσείς ζήσατε πάνω στη γη, ξεκινώντας μάλιστα από το παρελθόν, που έχει πολύ ενδιαφέρον για μας εδώ στην Ελλάδα και χαιρόμαστε όταν το ακούμε και παίρνουμε κουράγιο και δύναμη όταν ακούμε τέτοιες ιστορίες όπως είναι η δική σας, όπου μας είπατε ότι είστε από το Βλαδιβοστόκ, δηλαδή σε ένα μέρος που συνορεύει με τον Ειρηνικό ωκεανό από τη Ρωσία, και γεννηθήκατε στην κομμουνιστική Ρωσία, την περίοδο δηλαδή που δεν υπήρχε καμία επαφή με την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Ναι. Ο λόγος όμως σε εσάς. Από τα παιδικά μου δεν ήμουν πιστός, γιατί κανένας από την οικογένειά μου δεν ήταν πιστός και δεν είχα ακούσει για τον Χριστό και για την Εκκλησία Ορθόδοξη. Μετά το δημοτικό δεν είχατε σχολείο, κάποιες απορίες, πάτερ, εκείνη την εποχή, δηλαδή μέχρι τα 20 σας χρόνια, σαν παλικάρι, σαν έφηβος? Ναι. Δεν πήγαινε το μυαλό σας κάπου, ας πούμε, δεν είχατε απορίες? Όχι, καθόλου. Δεν πήγε μυαλό μου. Και όταν μετά το δημοτικό σχολείο πήγα και στο Πανεπιστήμιο, είμαι δασολόγος και στο ίδιο δωμάτιο έμενε μαζί μου ένα παλικάρι που είχε Ευαγγέλιο. Στη φοιτητική εστία, έτσι. Λέω, στη φοιτητική εστία που ήσασταν στο Πανεπιστήμιο. Εγώ ξεκίνησα να διαβάσω αυτό το Ευαγγέλιο, το ζήτησα να διαβάσω λιγάκι Ευαγγέλιο και όταν ξεκίνησα να διαβάσω και ο Θεός μου έδωσε πίστη. Και εγώ από τότε ξεκίνησα να πάω στην εκκλησία. Κάθε Κυριακή και κάθε γιορτές εγώ πήγα στην εκκλησία. Και από τότε έγινε πιστός. Και μόλις τελείωσα το Πανεπιστήμιο, πήγα και δούλευα εκκλησιαστικός 10 χρόνια σε μια εκκλησία. Όταν λέτε εκκλησιαστικός, τι εννοείτε? Ήμουν εκκλησιαστικός, δηλαδή βοηθούσα στο ιερό, το παπά, ήμουν καμπανάρης, ήμουν ψάλτης, έτσι. Μάλιστα. Σε μια εποχή που ακόμη υπήρχε, ας πούμε, μια... Όχι, από τότε, μετά το 1991, τελείωσε κομμουνισμό. Και από τότε δεν υπήρχε κομμουνισμό και... Ήταν πιο ελεύθερα τα πράγματα. Ναι. Και από τότε η Ορθόδοξη Εκκλησία πήρε ελευθερία. Έγινε ελεύθερη, δηλαδή ο καθένας μπορούσε να πάει στην εκκλησία και δεν είχε πρόβλημα μετά. Και από τότε εγώ έγινε πιστός και πήγα στην εκκλησία και δεν πήγα έτσι
Εγώ πήγα από την αρχή σοβαρά, δηλαδή τόσο είχα πίστη και κάθε όπως το λένε, ακολουθία στην εκκλησία ήμουν σταθερός, όρθιος. Δεν καθόμουν ποτέ στο κάθισμα. Και με είδε, πώς το λένε, ο παπάς της εκκλησίας αυτή που πήγα, και με κάλεσε να το βοηθήσω στο ιερό, και από τότε 10 χρόνια δούλευα εκεί, σε αυτή η εκκλησία. Μετά, σε 10 χρόνια, έγινα μοναχός. Μου κάνανε κορά σε ένα μοναστήρι, ο Δεσπότης εκεί που ήταν, στο Βλαντιβαστόκ. Και σε ένα χρόνο πήγα στο Άγιον Όρος σαν προσκυνητής. Και πήρα απόφαση να μείνω εκεί στον Άγιον Όρος. Και πήρα ευλογία από τον Δεσπότη μου. Και ο Δεσπότης μου λέει, κάτσε στο Άγιον Όρος και να αγωνιστείς εκεί, να προσεύχεις για εμάς. Και έτσι έμεινα στον Άγιον Όρος 14 χρόνια. Αλλά τελευταία από 2008... Σε ποια μονή, Πάτερ Ιάκωβε, σε ποια μονή? Ήμουνα στο μονή Ντοχιαρίου. Μάλιστα. Που σταματουργεί εικόνα Γκοργοπίκος. Βεβαίως. Και εκεί ήμουνα 10 χρόνια. Και τι έγινε μετά? Μετά και αναγκαστικά έφυγα από εκεί και ήρθα στη Κέρκυρα. Στη Κέρκυρα και ζήτησα στο Δεσπότη να μου δώσει ένα μικρό μοναστεράκι, Ρήπιο. Και ο Δεσπότης μου έδωσε ένα πολύ ωραίο το μοναστήρι που λέγεται Κυρά των Αγγέλων. Είναι πολύ ωραίο μοναστήρι με πολύ καλή κατάσταση. Και τώρα μένω σε αυτό το μοναστήρι 1,5 χρόνο. Στην Κυρά των Αγγέλων. Ναι, Κυρά των Αγγέλων. Μάλιστα. Λέγεται. Πού βρίσκεται στην Κέρκυρα αυτό, Πατριάκο? Αυτό βρίσκεται στα νότια της Κερκύρας. Χωριό λέγεται Λευκύμη. Δίπλα στο χωριό Λευκύμη. Είναι πολύ όμορφα. Όσοι έχουμε πάει στην Κέρκυρα το γνωρίζουμε την περιοχή. Καιρός να μάθουμε και για την Κυρά των Αγγέλων. Είναι εύκολο να έρθει κανείς στο μοναστήρι? Ναι, τώρα έρχονται οι προσκυνητές. Όλο καλοκαίρι ερχόταν, αυτό το καλοκαίρι ερχόταν οι προσκυνητές. Περισσότερο έρχονται Ρώσοι, έρχονται και Έλληνες, έρχονται και Ευρωπαίοι. Και το μοναστήρι είναι ανοιχτό τώρα και ο καθένας, όποιος θέλει να έρθει εδώ να προσκυνήσει, και μπορεί να έρθει, και τον ανοίγω. Το ανοίγω το μοναστήρι, κάνω ξενάγηση. Εγώ λέω το ιστορικό ιστορία μου το μοναστήρι, μιλάω για την Γερόνισσα Αναστασία που αγωνίστηκε εδώ σχεδόν 50 χρόνια. Πάτερ Ιάκωβε, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ας πούμε λίγο την ιστορία του μοναστηριού και για μας. Και μετά θα μας μιλήσετε για την Γερόντισσα Αναστασία, που έχουμε διαβάσει και ακούσει πολλά για αυτήν. Ναι. Το μοναστήρι αυτό περίπου από 1647. Από την αρχή το μοναστήρι ήταν αντρικό. Πώς έγινε αυτό το μοναστήρι? Απέναντι από τη Κέρκυρα ήταν μεγάλη φορτούνα και ένα καράβι που ήταν μέσα στην θάλασσα πνίγηκε. Και σωθήκανε σε αυτό το καράβι ήταν δύο αδέλφια που θαυματουργικά σωθήκανε. Και ο καθένας από αυτούς έδωσε ορκή στο Θεό ότι θα κάνει καθένας από αυτούς από ένα μοναστήρι. Και ένας αδελφός έκανε αυτό το μοναστήρι, Κυρά των Αγγέλων που λέγεται. Στο τέλος 17ου αιώνα στη Κέρκυρα ήταν πολύ μεγάλη πανούκλα. Και πολλοί άνθρωποι αρρωστήσανε και πέθαναν. Και το μοναστήρι αυτό ήταν στην άκρη του νησιού και πολύ μακριά από τα χωριά. Γι' αυτό εδώ κάνανε, πώς το λένε,
σαν νοσοκομεία, σαν νοσοκομείο για αυτούς που αρρωστήσανε. Μάλιστα. Ναι, και εδώ δίπλα στο μοναστήρι, μέσα στο μοναστήρι, θάψανε πολλούς αρρώστους που πέθαναν από την πανούκλα. Και μετά από αυτό, όταν έμεινε εδώ τελευταίος μοναχός, αυτός πριν να φύγει, έκλεισε την εκκλησία και έβλεπε φωτιά στα κελιά του μοναστηριού για να καούν αυτά τα μικρόβια που ήταν εδώ στο μοναστήρι. Και έτσι έγινε μοναστήρι τελείως ερήπια. Και από αυτό εδώ δεν έμεινε περίπου 150 χρόνια, δεν έμεινε κανένας. Και άνθρωποι που μένουν εδώ στη Λευκήμη φοβόταν να έρθουν εδώ σε αυτό το μέρος. Γιατί φοβόταν τα αρρώστια αυτού που ήταν εδώ, δηλαδή μικρόβια. 1933 ήρθε εδώ σε αυτό το μέρος μία μοναχή που λεγόταν Αναστασία. Η Αναστασία όταν ήταν... Πάτερ, ήταν μοναχή η Αναστασία, ήταν λαϊκή. Όχι, ήταν δόκιμη ήταν. Μάλιστα. Ήταν δόκιμη. Αναστασία όταν ήταν κορίτσι 10 ετών, βοσκούσε μπροστά στο μοναστήρι εδώ με τη μητέρα της τα πρόβατα. Και είχε ακούσει από το καμποναριό του μοναστηριού γυναικείο φωνή που έλεγε ότι εσείς πρέπει να μείνεις εδώ και να φτιάξεις αυτό το μοναστήρι, να το κάνεις πάλι. Και αυτή το κοριτσάκι είπε στη μητέρα της, αλλά η μητέρα δεν έδωσε σημασία στα λόγια της. Και έτσι έμεινε. Και όμως όταν έγινε αυτή η κορίτσια, έγινε 14 ετών, φεύγει από το σπίτι της και πάει σε ένα γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου. Έμεινε εκεί, αγωνίστηκε εκεί 9 ετών και σε 9 χρόνια παίρνει ευλογία από την γερόντισσα του μοναστηριού εκεί που έμεινε και ήρθε σε αυτό το μέρος. Όταν ήρθε εδώ, σε αυτό το μέρος ήτανε τζούγκλα. Τζούγκλα ήτανε. Ήτανε παντού σικές, τα βάτα. Εδώ ήτανε πολλά φίδια, τα ποντίκια, σκορπιούς. Και αυτή η δοκιμή, Αναστασία, σιγά σιγά ξεκίνησε να καθαρίζει αυτό το τόπος. Και μετά το από ένα χρονικό διάστημα ξεκινήσανε οι τόποι να έρθουν εδώ και να την βοηθήσουν. Και σε 3 χρόνια τη φτιάξανε το κελί, γιατί από την αρχή η δοκιμή Αναστασία κοιμότανε έτσι, στη στιγή. Δεν ήταν εδώ τίποτα. Κανένα κελί. Και κοιμότανε πάνω στη γη και έτρωγε ό,τι να είναι έτρωγε τότε. Και οι τόποι φτιάξανε το κελί για να μείνει, μπορεί να μείνει, θα μπορέσει να μείνει. Φτιάξανε την εκκλησία και καμπαναριό που είναι στο είσοδο του μοναστηριού. Δηλαδή, Πάτερ Ιάκωβε, η δόκιμη Αναστασία πόσο καιρό έμενε έτσι πριν γίνει το κελί? 3 χρόνια. 3 χρόνια έμεινε, μάλιστα. Ναι, 3 χρόνια. Αυτό ήταν φοβερό όμως. Ήταν πολύ φοβερό, ναι. Χειμώνα, καλοκαίρι σε αυτό το μέρος. Ναι. Μάλιστα. Και όταν φτιάξανε το κελί και εκκλησία και καμπανταριό, ξεκίνησε να μείνει εδώ η γερόντισσα και πρώτα 20 χρόνια ήταν μόνη της. Έμεινε μόνη της. Δηλαδή η πρώτη υποτακτική της ήρθε σε 20 χρόνια. Μάλιστα. Όταν η υποτακτική Αναστασία ήταν, η δόκιμη Αναστασία ήταν
νέοι ήταν πανόμορφοι. Και πολλές φορές όταν ερχόταν για προσκύνημα εδώ προσκυνητές, την έλεγαν, την έλεγαν ότι είναι όμορφη. Γι' αυτό η δοκιμή Αναστασία παίρνει αυστηρή νηστεία. Δηλαδή έτρωγε μία φορά την ημέρα όταν νυχτώνει λίγο ψωμί και λίγο νερό. Και πολλές φορές έκανε νηστεία τρίμερον. Δεν έτρωγε τίποτα και δεν ήπια τίποτα. Πολλές φορές έκανε συχνά. Λοιπόν, και σε μερικά χρόνια από αυτή η νηστεία, αυτή η νηστεία ξηράθηκε τελείως. Δηλαδή έμενε μόνο δέρμα και κόκαλα. Και από αυτή η νηστεία ξεκινήσανε μεγάλα αρρώστια μέσα της. Είχε αβιταμίνωση, πολύ φοβερό αβιταμίνωση. Και είχε όγκο στο λαιμό, ναι, όγκο. Αλλά η δοκιμή Αναστασία δεν πήγε ποτέ στους γιατρούς και δεν άφησε στους γιατρούς να τη δούνε. Μόνο τι έχει φάρμακο ήταν προσευχή και λίγο λαδάκι από το καντιλάκι από μπροστά την εικόνα που λέγεται πάλι Κερά Αγγέλων, που είναι μέσα στο μοναστήρι, στην εκκλησία. Λοιπόν, αυτή η εικόνα, Πάτερ Ιάκωβε, είναι από τα παλιά χρόνια, από τότε που... Ναι, είναι παλιά βυζαντινή εικόνα. Ναι, ναι. Θέλω να πω, ήταν από τότε που χτίστηκε το μοναστήρι. Εδώ δεν ξέρω ακριβώς από πότε. Μάλλον πιο νωρίς ήταν η εικόνα αυτή. Είχα ακούσει ότι αυτή η εικόνα γερόνισε, βρήκε κάπου στα Ρήπη, εδώ μέσα στο μοναστήρι. Άρα πρέπει να ήταν από το παρελθόν, μάλιστα. Ναι, ναι. Λοιπόν, γερόντισα, από τότε γερόντισα, δεν πλήθηκε ποτέ, δεν χτενίστηκε. Και μία φορά παρουσιάστηκε η Παναγία στη γερόντισα και η γερόντισα είχε δει ότι η Παναγία ήταν εξυπόλυτη. Και από τότε γερόντισα μέχρι το θάνατό της δεν έβαλε παπούτσια στα πόδια της ποτέ. Δηλαδή χειμώνα, καλοκαίρι περπατούσε. Ίσως γι' αυτό την λένε και ασκήτρια μεγάλη, έτσι. Ναι, ναι, ήταν ασκήτρια μεγάλη. Και μου είπαν οι άνθρωποι εδώ που έρχονται εδώ τώρα στο μοναστήρι ότι που την προλάβανε, μου είπαν ότι περπατούσε γερόντισα στις λάσπες μετά τις βροχές, τα πόδια της έμειναν καθαρά. Δηλαδή δεν κολούσε λάσπη στα πόδια της. Μάλιστα. Είναι και... πολύ ωραίο το ότι έχετε και μαρτυρίες ανθρώπων που έρχονται να πούν για αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Λοιπόν, και γερόντισα, εκτός αυτές αγώνες που έκανε μόνη της, έκανε υπομονή πάρα πολύ, γιατί είχε διωγμούς εδώ. Δηλαδή, τι έγινε. Αυτό το μοναστήρι, οι μερικοί τόποι δεν ήθελαν να μείνει εδώ η γερόντισσα για λόγω της οφειλίας. Και ήθελαν να τη διώξουν από εδώ για λόγω συμφέρον. Δηλαδή, ήθελαν να κάνουν εδώ γύρω κημητήριο και να σάψουν εδώ τους νεκρούς γύρω-γύρω από την εκκλησία. Μάλιστα. Και δεν ήθελαν να μείνουν εδώ μοναχές και η γερόντισσα τους εμπόδισε, δηλαδή τους ενοχλούσε. Γι' αυτό την έκανε πόλεμο. 40 χρόνια την κάνανε πόλεμο. Ήθελαν την διώξουν από εδώ. Και μία φορά ήρθανε εδώ και την διώξανε τελείως από το μοναστήρι και η γερόντισσα πήγε και έμενε σε μια κουφάλα, ναι, σε μια κουφάλα στη τεράστια ελιά. Στο τεράστια ελιά, δηλαδή, στο δέντρο. Μάλιστα. Περίπου 100 μέτρα από το μοναστήρι υπάρχει μια ελιά
που είναι τεράστια, πάρα πολύ. Και εκεί έχει κούφαλα σε αυτό το, στο κορμό. Και σε αυτή κούφαλο έμενα, γυρώνησε σχεδόν 3 χρόνια. Και αυτό όταν... γιατί το έκανε, Πάτερ Ιάκωβε, γιατί έμεινε στην κουφάλα της ελιάς 3 χρόνια. Γιατί την διώξανε από το μοναστήρι. Μάλιστα. Α, δηλαδή την διώξανε με σκοπό να το κάνουν νεκροταφείο το μοναστήρι, έτσι. Ναι. Αλλά δεν τα κατάφεραν προφανώς, έτσι. Δεν κατάφεραν. Τι έγινε, αλλά... μπορείτε να μας... Μήπως γνωρίζετε από την ιστορία τι ακριβώς έγινε και δεν έγινε... Εγώ ακριβώς δεν ξέρω, γιατί και στο, πώς το λένε, στο βιβλίο δεν γράφει ακριβώς τι έγινε. Μερικοί ξέρουν τι έγινε, αλλά ακόμα δεν έχω μάθει. Λοιπόν, και όταν έμενε γυρώνησα σε αυτή κουφάλα και προσευχόταν τη νύχτα, πολλές φορές έχει πέσει τέτοια χάρη του Θεού πάνω στην ελιά. Και αυτή η ηλιά ήταν σαν λάμπα, δηλαδή έβγαινε φως από τη ηλιά. Πάρα πολύ μεγάλο φως του Θεού, και δίπλα περνάει ένας δρόμος. Και όταν προχωρούσαν οι τόποι σε αυτό το δρόμο, δίπλα στην ηλιά, και είδαν το φως αυτό και σκεφτόταν ότι η Γερόντισσα κάνει μαγείες. Και την λυσοδούσανε. Και έτσι γυρώντησε, τραβούσε πολλά χρόνια αυτό το έκανε υπομονή. Και αυτό το διωγμός ήταν πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Μια φορά γυρώντησε, έφυγε από εδώ σε ένα άλλο γυναικείο μοναστήρι στα βόρεια της Χερκύρας. Αλλά τη νύχτα παρουσιάστηκε ένας δεσπότης. Και την λέει, γύρισε παρακαλώ στο μοναστήρι και μπες στο παράθυρο και μείνει στο μοναστήρι. Από εδώ και πέρα δεν θα σου κάνει κανένας τίποτα. Και έτσι γύρισε στο μοναστήρι της. Λοιπόν, και πολλές φορές έλεγαν συκοφαντίες ότι γυρώντησε. Ας πούμε, ένα παράδειγμα, εδώ μέσα στο μοναστήρι ήταν πολλά κυπαρίσια. Και από αυτά τα κυπαρίσια, ένας έκανε στασίδια, ένας μάστορας έκανε στασίδια. Έκανε σανίδια και έκανε στασίδια. Και οι τόποι ήρθανε και είπανε ότι η Γερόντισσα έκλειψε αυτά τα κυπαρίσια και την τραβούσανε στο δικαστήριο. Αλλά όταν ήρθε στο δικαστήριο, ο δικαστής φώναζε, γιατί την είδε τη νύχτα στο όνειρο που γυρώνησε, του είπε, δεν φταίω εγώ. Και αυτός μόλις την είδε, λέει, αυτή είναι που μου φέρατε. Του είπανε, ναι. Και αυτός λέει, όχι, να φύγει. Και έτσι γυρώνησα, έφυγε από το δικαστήριο. Και δεν την έκαναν τίποτα. Τη βοήθησε ο Θεός, λοιπόν. Ναι, την βοήθησε πάρα πολύ ο Θεός. Και γυρώνησα για αυτά τα που τραβούσε γυρώνησα, ο Θεός την έδωσε πολλά χαρίσματα. Η Γερόντισσα είχε προοριστική χάρισμα. Πολλές φορές όταν ερχόταν άνθρωποι, ας πούμε μια φορά ήρθε ένας άνθρωπος και λέει, Γερόντισσα, έχω χαθεί, μου χάθηκε ο άλογος μου, ο άλογο. Και η Γερόντισσα λέει, πάω να ρωτήσω την Παναγία. Πήγε στην εκκλησία και μετά ήρθε και το λέει, το άλογο είναι εκεί. Αλλά και αυτός πήγε και βρήκε εκεί το άλογο της, το άλογο του που είπε η Γερόντισσα. Λοιπόν, η Γερόντισσα ήταν αγράμματη. Δεν ήξερε να διαβάσει και να γράψει.
Γι' αυτό τα κηρύγματά της ήταν πολύ απλά. Αλλά πολύ, ξέρετε, αισθενόταν οι άνθρωποι όταν έλεγε κάτι γερόντισσα μέσα στη καρδιά τους ο κόσμος. Όταν ζούσε η γερόντισσα, το μοναστήρι κάθε μέρα ήταν γεμάτο από τον κόσμο. Πολλοί κόσμοι ερχόταν από την Ήπειρο, απέναντι από την Κέρκυρα. Και πολλοί βοηθούσαν την γερόντισσα και το μοναστήρι και για τα φαγητά και τα κάτι πράγματα, κάποια πράγματα και με τα χρήματα βοηθούσαν. Η γερόντισσα δεν έζησε πολλά χρόνια, περίπου η γερόντισσα έμεινε 69 χρόνια. Πριν μερικές μέρες για να πεθάνει, η γερόντισσα έδωσε ορκή στις αδελφές της. Όταν μέχρι το θάνατό της να έρθουν οι προσκυνητές και να πάνε στο τάφο της, να προσεύχονται και να βοηθήσουν από αυτήν, να ζητήσουν από αυτήν κάποια βοήθεια και να πάρουν μαζί τους πετρίτσες που είναι πάνω στο τάφο της και η γερόντισσα θα τους βοηθήσει. Και τώρα έρχεται ο κόσμος, προσεύχονται πάνω στο τάφο της και παίρνουν πετρίτσες. Και ο γερόντισσα βοηθάει πάρα πολλούς και συνέχεια φέρνουν πετρίτσες και παίρνουν πάλι. Προχτές πέρασαν προσκυνητές και έφερναν πετρίτσες και αφήσανε πάνω στο τάφο της. Πριν τρεις μέρες το θάνατό της, η γερόντισσα πέρασε από εδώ τότε ο δεσπότης Τιμόθεος που ήταν τότε και είδε ότι η γερόντισσα κοντεύει να πεθάνει, την προτείνησε για να τη κάνει κουρά και η γερόντισσα συμφώνησε. Η γερόντισσα συμφώνησε και την έκανε μεγαλόσχημο με το όνομα Αμβροσία. Και πριν τρεις μέρες για να πεθάνει η γερόντισσα, πριν τρεις μέρες να πεθάνει η γερόντισσα, έγινε μοναχή. Λοιπόν, μετά την γερόντισσα έμειναν εδώ αδελφές, η τελευταία ηγουμένη έχει πεθάνει 2013. Μετά την τελευταία γερόντισσα έμεινε μία ηλικιωμένη μοναχή. Αυτή έμεινε περίπου ακόμα 3-4 χρόνια και δεν μπόρεσε μόνη της να μείνει εδώ και έφυγε σε ένα γενικό μοναστήρι που είναι στα βόρεια. Δύο χρόνια το μοναστήρι ήταν χωρίς μοναχούς, χωρίς μοναχές. Εγώ ήρθα εδώ πέρσι στον Ιούνιο και τώρα μένω σε αυτό το μοναστήρι τώρα 1,5 χρόνο. Εμείς έχουμε μεγάλη χαρά, πριν λίγο καιρό κάναμε εκταφή της γερόντισσας Αναστασίας, δηλαδή κάναμε ανακομιδή. Και τώρα τα Άγια Λείψανά της είναι στο κρεβάτι, στο κελί της και τώρα φτιάχνουμε λείψανα θήκη, να βάλουμε μέσα τα Άγια Λείψανα και να βάλουμε για προσκύνημα στην εκκλησία. Και έτσι τώρα τα λείψανα της ουσίας αυτής γυναίκας, έτσι, που δεν είχε εδώ που τα λέμε καμία τιμή κατά τη διάρκεια της ζωής της, κυνηγήθηκε, έτσι, ήταν δόκιμη όλη της τη ζωή, τις τρεις τελευταίες μέρες έγινε μοναχή, κανονικά. Ναι. Είναι πλέον εκεί στην Κυρά των Αγγέλων, εκεί που της είχε πει από την αρχή, όταν ήταν κοριτσάκι 13 ετών, η Παναγία να φτιάξει το μοναστήρι. Τελικά έμεινε εκεί και τα λείψανά της είναι πλέον
στην εκκλησία αυτή. Ναι. Και μεγάλη ευλογία για σας. Ναι. Έτσι. Οι άνθρωποι που συναντάτε και τη θυμούνται, είναι πλέον μεγάλοι φαντάζομαι σε ηλικία, έτσι, Πάτερ Ιάκωβε. Ναι. Θυμάστε κάτι παραπάνω να μας πείτε από αυτά που θυμούνται κάποιοι για αυτήν, δηλαδή κάποια πράγματα που τους είπε, συμβουλές κάποια που αποδεικνύουν την πνευματική ζωή αυτής της γυναίκας ασκήτριας. Εσείς, Πατέρα Ιάκωβε, μετά από όσα μας είπατε, την δική σας πορεία από την μακρινή Ρωσία, το Βλαδιβοστόκ, μέχρι σήμερα στην Κέρκυρα, στην Κυρά των Αγγέλων, όπου έχετε τα λείψανα μέσα στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό, ζήσατε κι εσείς μία διαδρομή. Η γερόντισσα Αναστασία, η ασκήτρια αυτή, έπαιξε κάποιο ρόλο στη δική σας ζωή? Ναι, ναι. Ξέρετε τι έγινε? Εγώ μία φορά πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γερόντισσα στο μοναστήρι αυτό μου λέει, εμείς ξέρουμε ένα κύριο Σπύρο που ξέρει πάρα πολλά την γερόντισσα Αναστασία και αυτός θα μπορέσει να σε πει κάτι, να σου πει κάτι ιστορίες και θαύματα για την γερόντισσα Αναστασία. Και λέω, δώστε μου το κινητό τους. Μου λένε, δεν ξέρουμε, αλλά όταν θα έρθει να το πούμε, να έρθει στο μοναστήρι σου να σου πει. Και εγώ έφυγα. Και μετά μια φορά πειράσανε εδώ στο μοναστήρι Ρωσίδες προσκυνητές. Και πριν να φύγουν από την Κέρκυρα με το αεροπλάνο, μου παίρνουν τηλέφωνο και λένε, Πατέρ Ιάκωβε, εμείς έμειναν σε ένα ξενοδοχείο που διευθυντής το ξενοδοχείο είναι Σπύρος και μας έλεγε πάρα πολλά την γερόντισσα Αναστασία. Και της λέω, δώστε μου παρακαλώ το τηλεφωνό του, γιατί τον ψάχνω. Μου είπανε, δεν έχουμε, αλλά έχουμε το τηλεφωνό το γραμματέα του. Εγώ λέω, δώστε μου παρακαλώ. Και όταν μιλάω, του πήρα τηλέφωνο στο γραμματέα και το λέω, Αναστάση, το όνομα του Αναστάση, δώσ' μου το τηλέφωνο του Σπύρο, θέλω να το καλέσω για να έρθει εδώ στο μοναστήρι και να μου πει για την γερόντισσα. Μου λέει, καλά, εγώ να του πω ότι τον καλέσετε στο μοναστήρι και θα έρθουμε κάποια στιγμή. Και όταν ήρθαμε εδώ στο μοναστήρι, ο Αναστάση μου λέει, ξέρεις Πατέρ Ιάκωβε, όταν πήγα να του πω ότι σας καλεί ο Πάτερ Ιάκωβος στο μοναστήρι για να πείτε κάποιες ιστορίες για την γερόντισσα Αναστασία και ο κ. Σπύρος λέει, εγώ ξέρω. Και του ρωτάω, από πού το ξέρει, πού το ξέρετε? Και μου λέει, δεύτερη νύχτα μου παρουσιάζεται η γερόντισσα και μου λέει να πας στο μοναστήρι Κερά. Και αυτό, μόνο αυτό που έγινε μαζί μου. Αλλά εγώ τότε θαύμασα πάρα πολύ όταν έγινε αυτό. Όπως και χάρηκα πολύ. Ναι. Ήταν ένα σημείο, θα λέγαμε, ναι, το οποίο λειτουργήσε στη δική σας ζωή με κάποιο τρόπο και σας έδωσε θάρρος, ναι, γιατί αυτά τα μικρά που γίνονται, τα μικρά θαυμαστά, ναι, γεγονότα που επιτρέπει ο Θεός να γίνουν, ναι, στη ζωή μας. Μία φορά, και άλλο να σας πω κάτι, μία φορά γυρώντας παρουσιάστηκε σε ένα σπίτι στην Οικουμενίτσα και που έμεινε μια γυναίκα και την λέει, γιατί δεν έρχεσαι στο μοναστήρι μου? Η γυναίκα την λέει, γερόντισσα, πού να πάω αφού δεν μένει κανένας εκεί? Και η γερόντισσα την λέει, όχι, εγώ μένω εκεί, εγώ εκεί είμαι. Καταλαβαίνετε? Δηλαδή, μάλιστα, εγώ πιστεύω ότι το πνεύμα της γερόντισσας είναι εδώ και βοηθάει το μοναστήρι της. Και με αυτά συνεχίζεται σε ένα μέρος που έχει αγιαστεί από το Θεό και την Παναγία μας. Ναι. Έχουν, ναι, ναι, ασκητέψει, έτσι, έχει ασκητέψει και μια σπουδαία γυναίκα και σε αυτά τα βήματα περπατάτε κι εσείς, Πατέρα, ναι, Ιάκωβε, και αυτό είναι μεγάλη χαρά και εμείς χαιρόμαστε που μας είπατε όλη αυτή την ιστορία, γιατί μέσα από τις ιστορίες τελικά γίνεται
η ζωή ομορφότερη και παίρνουμε κουράγιο ένας από τον άλλον με ναι. τις ιστορίες της πίστης μας. Ναι. Να σας ευχαριστήσουμε για τα σημαντικά που ακούσαμε από εσάς σήμερα και που μοιραστήκατε μαζί μας όλα αυτά που έχετε ζήσει και με εμάς και με τους ακροατές μας. Και σας παρακαλούμε να εύχεστε για μας από την Κυρά των Αγγέλων και όταν έρθουν προσκυνητές στο μοναστηράκι και είναι από τους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας να τους δώσετε ιδιαίτερη ευχή. Μάλιστα, ευχαρίστως να προσευχούμε. Να είστε πάντα καλά, Πάτερ μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Πάτερ Ιάκωβος από το μοναστήρι της Κυράς των Αγγέλων, ο Πάτερ Ιάκωβος που μας ήρθε από το Βλαδιβοστόκ, έγινε μοναχός στην μακρινή Ρωσία, στο μέρος όπου συνορεύει, όπως μας είπε, με τον Ειρηνικό, βρέθηκε στο Άγιον Όρος, επί πολλά χρόνια ήταν δοχιαρίτης μοναχός και τα πράγματα τον έφεραν στην Κυρά των Αγγέλων, στην όμορφη Κέρκυρα, εκεί που ασκήτεψε στο παρελθόν μια μεγάλη ασκήτρια, η γερόντισσα Αναστασία. Ευχαριστούμε όλους εσάς για τα μήνυματά σας, τον Δημήτρη Μουρίκη, την κυρία Κραζακοπούλου, τον φίλο Νίκο από τα Καλύβια, να είστε καλά, Χριστίνα από Τρίπολη, τους φίλους μας από Κουκάκι και την κυρία Παπαοδυσσέα. Ολοκληρώνοντας να πούμε ότι ένα πολύ καλό βιβλίο που σας προτείνουμε είναι «Το κλειδί της Άννας Ιακώβου» που απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, κυκλοφορεί με CD. Η εικονογράφηση της Εύας Καραντίνου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Από το Βαγγέλη Σφακιανάκη που επέλεξε όμορφα τη μουσική, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που μίλησε μαζί σας και εμένα, πολλές ευχές να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.